μην έχει καταλήξει πώ θα φορολογήσει την ακίνητη περιουσία και τα εισοδήματα. Αλλά λέει ο κύριο Στρατούλη, αλλά ο κύριο Μιλιό, αλλά ο κύριο Τσακαλώτο, για να μην πω και την σύγχυση που δημιουργήθηκε με τη δήλωση του κυρίου Τόλια σχετικά με τον έμφυα, ΕΕ, παρόλο που ξεκαθαρίσατε ότι για το 2014 πρέπει να πληρωθεί. Κατηγορούσατε μέχρι πρώτη τη συγκυβέρνηση για παλινοδία στο ζήτημα του έμφυα, ΕΕ, αλλά και εσεί εκπέμπετε. Εκπέμπετε πάλι πολυφωνία και, και, και σύγχυση. Κύριε Χούκλι, δεν εκπέμπουμε πολυφωνία και σύγχυση. Διατυπώνται απόψει βεβαίω. Υπάρχει κεντρική κατεύθυνση, δέσμευση πολιτική, ότι ο έμφυα θα καταργηθεί. Ότι το 2015 δεν θα κληθεί ο κόσμο να εξοδοθεί με τον έμφυα. Ότι θα αντικατασταθεί από ένα φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία, ο οποίο εν μέρη θα, αποκατασ... θα αποκαταστήσει τα έσοδα του έμφυα, καθώ επίση και από την επαναφορά των... του φόρου των μεταβιβάσεων. Ότι δεν θα πληρώσει δηλαδή τρία δισεκατομμύρια έμφυα ο κόσμο, αλλά κάτι περισσότερο από ένα. Αυτό είναι δέσμευση. Δεύτερον, ότι θα υπάρξει επαναφορά του αφορολόγιου των το 12.000 ευρώ και όχι βεβαίω περικοπέ στα άνω τα κλιμάκια που προτείνει ο κύριο Σαμαρά. Τρίτον, ότι θα καταργηθεί η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στου ελεύθερου επαγγελματίε. Όλα αυτά μαζί με μέτρα κατά πολέμηση τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Διότι το μεγάλο πρόβλημα, το σαράκι που κρατρώει την ελληνική οικονομία είναι αυτό. Είναι η μεγάλο διαφθορά. Και δυστυχώ αυτή η μεγαλοδιαφθορά που τα βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, στο λαθρεμπόριο καυσίμων, στο ότι οι δρόμοι στην Ελλάδα κοστίζουν τρει φορέ παραπάνω από του δρόμου. Από την κατασκευή των δρόμων στην Ευρώπη, ότι παίρνουν δωράκια συνέχεια με τροπολογίε στη Βουλή το καλοκαίρι τα πρόστιμα για τι για τους χαρίστηκαν τα φορολογικά πρόστιμα με πρωτοβουλία τη κυβέρνηση. Όλα αυτά θα υπάρξει σύγκρουση με τη διαφθορά και τη διαπλοκή για να υπάρξουν έσοδα υπέρ του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη.